Η κάμερα του Είμαστε Εδώ επισκέφτηκε το κλειστό γήπεδο Κομόαπ στο Λύκειο της Ακρόπολης για μια πρώτη σύσταση με το άθλημα. Σκαρφαλώσαμε και μάθαμε περισσότερα για το άθλημα από τους δασκάλους και από τους λάτρεις του αθλήματος. Πάμε να το δούμε. Δεν έχεις ακόμα λίγο. Κι σκορυφή. Αναρρίχηση. Ένα εντυπωσιακό άθλημα. Ελάτε μαζί μας να ανακαλύψουμε τα μυστικά του αθλήματος. Η αναρρίχηση είναι άθλημα. Αλλά μπορεί να είναι και τρόπος ζωής. Και με το άθλημα εννοείται ότι είναι πάρα πολύ ασφαλές. Ώστε ο κόσμος μπορεί να έρχεται να αθλείται είτε στο indoor που είναι ο χώρος μας εδώ, είτε έξω στα βράχια που έχουμε στην Κύπρο. Και να απολαμβάνει και τη φύση αλλά και τον αθλητισμό ταυτόχρονα. Η αναρρίχηση είναι ένα πολύ διασκεδαστικό άθλημα, όχι μόνο γυμναζεί ολόκληρο το σώμα, αλλά είναι πολύ διασκεδαστικό. Έχει διάφορες κινήσεις που και κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Στην αναρρίχηση μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας. Έχουμε από όλες τις ηλικίες, από παιδάκια 6-7 χρονών που ξεκινούν να σκαρφαλώνουν μέχρι. Νομίζω πιο μεγάλος μας είναι 60 χρονών. Χρειάζεσαι να είσαι γυμνασμένος και αφοσιωμένος στην προπόνηση αν θέλεις να ανέβεις επίπεδο. Στην Κύπρο πού μπορεί κάποιος να κάνει αναρρίχηση? Τα περισσότερα βράχια μας είναι στην Πάφων, στα κατεχόμενα. Ο κόσμος μας ο περισσότερος σκαρφαλώνει στην Πάφων. Έχουμε τα βράχια του Διαρίζου, έχουμε τη Γερακόπετρα που είναι το κύριο πεδίο στην Ίνια. Υπάρχει ένα πεδίο στο Τρόδο, στο οποίο είναι λίγο διαφορετικό σκαρφάλωμα, πιο βουνίσιο σκαρφάλωμα. Είναι σε στάνταρ του εξωτερικού, θα έλεγα, εκείνο το πεδίο. Και προσπαθούμε να ανοίξουμε και καινούργια παιδιά, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον και σε συνεννόηση με το τμήμα θύρας και το τμήμα περιβάλλοντος. Έχεις κάνει αναρρίχηση σε εξωτερικούς βράχους στην Κύπρο? Έχω πάει σε μερικά τοπία. Στη Γερακόπετρα είναι πολύ ωραία η θέα. Βλέπεις ολοκλήρη τη θάλασσα, βλέπεις τα σύννεφα, είναι ακριβώς στο ύψος σου. Είναι πολύ ωραία. Η αναρρίχηση γίνεται με δύο άτομα. Δεν μπορεί κάποιος να σκαρφαλώσει μόνος του και είναι ένα από τα πλέον εκτήματα της αναρρίχησης. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που σκαρφαλώνει, τη ζωή του την κρατά αυτός που είναι κάτω και ασφαλίζει. Ωστόσο εξελίσσεται μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ αναρρίχητη, ασφαλιστή και μεταξύ της κοινότητας μας. Ποιος είναι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε για να κάνετε με ασφάλεια αναρρίχηση? Σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι πάνω κάτω ο ίδιος. Ενδιαφέρει σε κάτι, πολλά άλλα πράγματα ενδιαφέρουν. Ο εξοπλισμός εμπολής, κάτι που δεν χρειάζεται κάποιος να τον πιάσει για να ξεκινήσει αναρρίχηση. Υπάρχει ήδη στα γυμναστήρια ή σε μια σχολή αναρρίχησης η οποία θέλει να κάνει ο καθένας, να τα φέρει μαζί του ο εκπαιδευτής. Στην πορεία, αν ο ίδιος αποφασίσει να συνεχίσει, τότε αγοράζει σιγά σιγά τα δικά του τα πράγματα. Το πιο σημαντικό κοινό που έχουμε όλοι στην αναρρίχηση είναι το κάθισμα και όλα γράφουν πάνω τους τις αντοχές, είναι όλα περασμένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αναρρίχησης. Είναι ένα πολύ ασφαλές άθλημα. Το μόνο που έχει να σε κάνει να φοηθείς είναι το μυαλό σου. Ας συγκρίνουμε ένα τυχαίο άθλημα, το ποδήλατο. Με την αναρρίχηση, σίγουρα το ποδήλατο είναι πιο ακριβό άθλημα. Γίνονται κάποιοι αγώνες όσον αφορά την αναρρίχηση? Ναι, γίνονται κάθε χρόνο το Πανκύπριο Πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αναρρίχησης χωρίζει την αναρρίχηση σε τρία είδη στα οποία γίνονται αγωνές. Είναι η αναρρίχηση ταχύτητας, το speed climbing, η αναρρίχηση επικεφαλής, το leading και το bouldering. Το leading σκαρφαλώνεις με σχοινή, ενώ στο bouldering ο τείχος είναι μέχρι 3 μέτρα και πέφτεις πάνω σε μαξιλαράκι. Είναι όλα ασφαλισμένα.
Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας Αγωνιστικής Αναρρίχησης Προσανατολισμού έχει ως στόχο να μεταφέρει το άθλημα μας στις μάζες. Γιατί εκτός από τον αθλητισμό, προωθούμε και το σεβασμό στο περιβάλλον, προωθούμε την έξοδο στη φύση, να φύγει η νεολαία από τις καφετέριες. Ένα extreme άθλημα, στο οποίο η ασφάλεια είναι το πάνω.